Αγαπητοί φίλοι και φίλες, λάτρεις της ελληνικής οθόνης και σκηνής, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Ελληνικές επιτυχίες που έμειναν χαραγμένες στην ιστορία επιστρέφουν στο σπίτι σας μέσα από την παρέα του Hellenic TV για να σας κρατήσουν συντροφιά με ξεχωριστό τρόπο κάθε ένα από τα βράδια της εβδομάδας. Οι ταινίες της εβδομάδας θα ανοίξουν την αυλαία με εκείνες της 5ης 24 Μαρτίου. Στις 10:25 μετά μεσημβρίας παρακολουθήστε την ιστορική περιπέτεια του 1972 «Οι Σουλιώτες» σε σενάριο Πάνου Κοντέλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Παπακωνσταντή. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Πολίτης, Κάτια Δανδουλάκη, Γιάννης Κατράνης και άλλοι. Οι Σουλιώτες πληροφορούνται ότι ο Αλή Πασάς ετοιμάζεται να τους επιτεθεί και θα πατήσει το σούλι. Ο Φώτης Ζαβέλας όμως και τα παλικάρια του είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Ο Αλή Πασάς αποφασίζει να πολιορκήσει το σούλι, αλλά οι γενναίοι Σουλιώτες δεν πρόκειται να πέσουν στα χέρια των Τούρκων ζωντανοί. Ο χορός του Ζαλόγκου μας υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά τη γενναιότητα μπροστά στην αξία της ελευθερίας υπό την επίπτωση της θυσίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την συγκλονιστική ταινία. Έχω πριν από το γιώμα που τρέχω. Για πούμε το καλό. Για το σούλι, στον πολέμαρχο. Και γιατί κατευθείαν σου, Τζαβέλα? Έχω ένα μαντάτο να δώκω. Εσύ, από ποια φάρα κρατιέσαι? Εγώ δεν είμαι Σουλιώτης. Αμέτσι πέστε. Λέω κι εγώ, Σουλιώτης και εξαρμάτωτος. Ώστε θα δω και τη μάνα του πολέμαρχου, την Τζαβέλενα, λεβέντο γυναίκα. Ήσουν εδώ τότε που πήρε κυνηγώντας τον Αλίπασα με τις πέτρες. Εδώ. Αλλά φύλαγα γίδια. Δεν μπήκα σε πόλεμο. Τι μου είπες, πώς σε λένε? Βασίλη Τόντα. Εσένα? Βαγγελή. Θα σε έχουμε εδώ στα βράχια μας. Στον κάμπο δεν έχω κανένα. Κι εγώ δεν έχω κανένα. Όλο σε ξένη δούλεψη. Ολομόναχος. Ο Σαμουήλ, ο Αϊκαλόγερος, χτυπάει τον Εσπερινό πάνω στο κούγι. Και γιατί δεν παντρεύεσαι τότε, ζωνικοκυρευτής? Δεν σε έχουν για άντρα εδώ, αν δεν πας δύο-τρία κεφάλια των εχθρών. Κι εγώ δεν μπόρεσα. Μάρτιν, χτες το γιο μας σκότωσε έναν τελή. Πες πως τον σκότωσες εσύ και βγάλ την τροπή από πάνω σου. Ποτέ. Ποτέ ψέματα. Αν αρχίσει να το λέει η καρδιά μου, τότε μου τη χαρίζεις. Να το δω. Να το δω πρώτα, μωρέ Βασίλη, και ύστερα τα ξαναλέμε. Η δεύτερη ταινία της εβδομάδας φέρει τον τίτλο «Ζάλογκο, το κάστρο της Λευτεριάς» και θα προβληθεί η ώρα 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Θεόδωρος Τέμπος, σκηνοθεσία Στέλιος Αντασόπουλος. Ιστορική περιπέτεια που έκανε πρεμιέρα το 1959 με τους Ανδρέα Ζησιμάτο, Βίρονα Πάλι, Δήμο Σταρένιο. Οι Σουλιώτες υπερασπίζονται ηρωικά τη γη τους, παρά τις όποιες μικροδιαφορές μεταξύ τους, μέχρι που ο Αλή Πασάς, με τη βοήθεια ενός προδότη του Γούση, καταφέρνει να κατακτήσει το σούλι. Ας πάρουμε μια ιδέα από την ιστορική ταινία που μας γεμίζει με υπερηφάνεια και θαυμασμό. Γεια χαρά, καπετάνιο. Καλώς τον Γκίτσο. Μάρο! Θέλω να σου μιλήσω. Δεν έχω καμιά κουβέντα μαζί σου, Μαλάγμα Δράκο. Έχω όμως εγώ. Το μήνο που σου έστειλα μου το γύρισες πίσω. Με πρόσβαλες και με ταπείνωσες. Λυπάμαι. Μα το ξέρεις πως η καρδιά μου είναι αλλού δοσμένη. Ο Αλή Πασάς το φυσάει και δεν κρυώνει. Και το βάλε, λέει, γυνάτη αμέτη μου χαμέτη να χαλάσει το σούλι. Ας κοπιάσει. Ο ένας από τους δυο μας περισσεύει. Αυτό λέω κι εγώ. Σταθείτε, ωραία. Τρελαθήκατε. Για μια γυναίκα θα χτυπηθείτε. Τροπή σας. Φυλάξτε τα αρματά σας για τον Αλή Πασά.
Η πατρίδα πάνω απ' όλα. Από σας ωρε προσμένη να ξεσκλαβωθεί. Και εσείς στήσατε αμάχη για μια γυναίκα. Θα τα ξαναπούμε, Κίτσο Μπότσαρη. Όποτε θες, μαλάμο δράκο. Ακολουθούν οι ταινίες της Παρασκευής 25 Μαρτίου. Την πρώτη με τίτλο «Ενωμένη στη ζωή και το θάνατο» θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε στις 9 και 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Κέτι Δε Τζόρτζη, σκηνοθεσία Ηλίας Μαχαίρας. Ιστορική περιπέτεια που κυκλοφόρησε το 1964 με τους Μάρλεν Παπούλια, Ανδρέα Μπάρκουλη, Μάνο Κατράκη, Γιώργο Τζαβέλα. Στην Ελλάδα, στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν την Ελληνική Επανάσταση, τα ήθη της εποχής απαγορεύουν την ένωση δύο ερωτευμένων νέων, ενός Έλληνα κλέφτη του Δρόσου και της Τουρκοπούλας Εσμέ. Αυτοί όμως αγαπιούνται με ανίποτο πάθος. Ο Δρόσος συγκρούεται με την οικογένειά του, η δε Εσμέ βαπτίζεται χριστιανή για να παντρευτεί τον αγαπημένο της. Ο πατέρας του Δρόσου δεν τη δέχεται για νύφη του. Γύρω τους ξεσπάει η επανάσταση. Πώς θα εξελιχθεί ο έρωτας που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τις κακουχίες και την απαγόρευση, η απάντηση επί της οθόνης. Εσμέ. Δρόσε μου. Πού θα πάει αυτή η αγάπη μας, Εσμέ? Ως πότε θα βλεπόμαστε μέσα σε ερημία σαν τα γρήνια? Δεν ξέρω. Δεν το σκέπτομαι. Θέλω μονάχα να ζούμε και να αγαπιόμαστε σαν τα ειδόνια. Χωρίς να λογαριάζουμε το χειμώνα. Μα σαν έρθει ο χειμώνας. Λίγες στιγμές σαν τους κλέφτες βλεπόμαστε και όλα θλιβερά πράγματα μιλες. Μα σκέπεψες να μ' αγαπάς? Έπαψα να σ' αγαπώ. Τι λόγια είναι αυτά? Η αγάπη μου για σένα έχει γίνει ένα θεριό και με πνίγει. Μανά, φοβάμαι τα μαύρα φαράγγια που απλώνονται ανάμεσά μας και μας χωρίζουν. Τάδες, σφυρίζει ο Κωνσταντής. Κάποιος κίνδυνος θα είναι. Φύγε, φύγε. Δρόσε. Στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας μη χάσετε την ταινία «Η Κυραφροσύνη και ο Αλή Πασά» σε σενάριο Γιώργου Λευκοφρίδη και σκηνοθεσία Στέφανου Στρατηγού. Ιστορικό δράμα του 1959 με τους Ειρήνη Παπά, Ανδρέα Μπάρκουλη, Ανδρέα Ζησιμάτο και άλλους. Ο δημόδης θρύλος που έχει αποτυπωθεί επίσης σε ένα μακροσκελές ποίημα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη αποτελεί το θέμα του προκείμενου συναισθηματικού δράματος με εθνικές και ιστορικές πτυχές. Αναφέρεται στον απελπισμένο έρωτα της θρυλικής αρχόντισσας της Ηπείρου, της περιώνυμης Κυραφροσύνης, για τον γιο του Αλή Πασά, τον Μουχτάρ, καθώς και τον τραγικό θάνατο της ερωτευμένης γυναίκας στη λίμνη των Ιωαννίνων, όπου την έπνιξε ο Αλή Πασάς μαζί με άλλες 15 γυναίκες, επειδή δεν δέχτηκε να γίνει και δική του ερωμένη. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη γυναίκα που πλήρωσε τον έρωτά της με την ίδια της τη ζωή. Άκουσε, Κανιφέ. Χθες βράδυ παραφέρθηκες. Δεν σε ξεσυνηρίζομαι γιατί γυναίκα είσαι. Αδύνατο πλάσμα. Δεν μπορείς να κρατήσεις το θυμό σου και τη ζήλια σου. Γι' αυτό ήρθα σήμερα να εξηγηθώ μαζί σου μια και καλή. Τι ζητάς από μένα? Τολμάς να το ρωτάς? Εσύ που με ξεφτέλησες. Που κουβάλισες τη φιλενάδα σου αυτή την ξετσίποτη και αόρισε. Κανιφέ! Φοβέρισέ με. Σκότωσέ με λοιπόν. Τι κάθεσαι? Για το χατήρι της Κυραφροσύνης. Κανιφέ, πάλι δεν μετράς τα λόγια σου. Δεν έχω να σου δώσω λόγο για τις πράξεις μου. Είμαι άντρας σου και εξουσιαστής σου. Απέναντί σου φέρθηκα τιμία. Όταν σε παντρεύτηκα δεν σε αγαπούσα και το ξέρες. Σε πήρα γιατί ήθελε ο πατέρας μου να συγγενέψει με τους δικούς σου. Τότε τι ζητάς, αγάπες? Εγώ όμως σ' αγαπώ, Μουχτάρ. Ούτε εσύ μ' αγαπάς. Πληγώθηκε η περηφάνεια σου. Αυτό είναι και γι' αυτό ζητάς εκδίκηση. Κι αν είναι αυτό. Τότε να ξέρεις πως θα με βρεις μπροστά σου. Εμένα, το Μουχτάρ Πασά. Και αν ο Αλής ξέρει να χτυπάει σκληρά, εγώ ο γιος του μπορεί να χτυπήσω σκληρότερα. Είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, υποδεχθείτε την ταινία του 1985 «Μπορτέλο».
κοινωνικό δράμα με τους Μαρίνα Βλαντή, Ελεονόρα Σταθοπούλου, Βασίλη Λιάγκο και άλλους. Η εποχή της επαναστατημένης Κρήτης του 1897, μέσα από την ιστορία ενός πορνίου, με επικεφαλής τη γνωστή από το Καζαντζάκι, Madame Hortense. Περιπέτειες και συμβάντα μιας άλλης εποχής ζωντανεύουν αυτή την Παρασκευή μέσα από την οθόνη σας. Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Don't be afraid. The city is peaceful. Peaceful. Yes. Peaceful. Killings on the street. So what? À la guerre comme à la guerre, ladies. This is war. Let me introduce you to the girls. Sarah Blumenthal. Emma Harvey. Anita Fuchs. Irena Malinowska. Teresina Bianchi. Monica Müller. Caroline Morgan. Αντιγόνη Γκούμα. Carla Maradei. And Tanya. My name is Rosa Bonaparte. You may call me Rosa. Το Σάββατο 26 Μαρτίου και ώρα 8 παρα 25 μετά μεσημβρίας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η εξέγερση της 25ης Μαρτίου 1821 μέρος πρώτο». Η κήρυξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 και η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως απαρχή του αγώνα των Ελλήνων. Ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Γεωργαντά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ντοκουμέντα. Οι πρώτες του φεκές, η έναρξη του ένοπλου αγώνα και οι ήρωες. Μια συγκλονιστική επαιτειακή ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Πάμε να πάρουμε μια γεύση μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο. Ιστορικό ντοκιμαντέρ στο Hellenic TV. Η κήρυξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας ως απαρχή του αγώνα των Ελλήνων. Ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Γεωργαντά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αποκλειστικές συνεντεύξεις και ντοκουμέντα. Η σπίθα που άναψε στη συνέλευση της Βοστίτσας. Οι πρώτες του φεκές. Η ορκομοσία στην Αγία Λαύρα. Η έναρξη του ένοπλου αγώνα και οι ήρωες. Μια συγκλονιστική επαιτειακή ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Μιας γενιάς γεννήθηκε. Προβολή του πρώτου μέρους το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 7.30 το βράδυ, ενώ το δεύτερο μέρος θα προβληθεί 28 Μαρτίου στις 8 το βράδυ. Στα χρόνια της σκλαβιάς, στις πλάτες μιας γενιάς, γεννήθηκε η ελπίδα. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και στις 10 παρα 20 μετά μεσημβρίας,
ο Παπαφλέσσας έρχεται από το 1971 στις οθόνες σας. Σενάριο Πάνος Κοντέλης, σκηνοθεσία Ερίκος Ανδρέου. Πολεμική ταινία με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Αλέκο Αλεξανδράκη, Κάτια Δανδουλάκη. Ο Παπαφλέσσας δεν είναι ένας απλός παπάς σαν όλους τους άλλους. Είναι ένας σκληρός και φιλόδοξος άνθρωπος με ταπεινή καταγωγή, αλλά και δυναμικό και ατίθασο χαρακτήρα. Όταν το θεώρησε απαραίτητο στην προσπάθειά του να πείσει τους προεστούς να αρχίσουν την επανάσταση για την απελευθέρωση της Ελλάδας, είπε ψέματα ότι ο αρχηγός της επανάστασης ήταν ο ίδιος ο Τσάρος και έκανε τη χρήση πλαστογραφίας. Τέλος, δεν δίστασε να ρίξει στη φυλακή μεγάλες μορφές της ελληνικής επανάστασης. Ας πάρουμε μια μικρή ιδέα από το απόσπασμα που ακολουθεί. Τι κάνεις εκεί, μωρέ παπά? Τα σύνορα του μοναστηριού είναι σαν και κάτω στα βράχια. Εδώ και 100 χρόνια είναι θαμμένα κάρβουνα μέσα στο χώμα που ορίζουν τα σύνορα. Τα σύνορα είναι εκεί που ορίζει ο αγάς. Σταμάτα! Βάλε τα σημάδια πίσω. Κρίμα στο λαιμό σου. Σύρε να πεις στο αγά πως πάνω από αυτό είναι το δίκαιο. Και αν σε ρωτήσει ποιος σου πήρε τα άρματα, πες του το όνομά μου. Ο Παπαφλέσσας. Η ταινία Καλάβρη τα 1821 θα κλείσει το Σαββατόβραδό μας μόλις 10 λεπτά μετά τις 11 μετά μεσημβρίας. Αισθηματική ταινία που έκανε επιτυχία το 1970 με τους Άννα Ιασονίδου, Παύλο Λιάρο, Σπύρο Παπά. Λίγο πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, ο Λάμπρος, σύνδεσμος των Ελλήνων ανταρτών με τους άρχοντες των χωριών, ερωτεύεται την Τουρκάλα Αϊσέ. Ο πατέρας του όμως δεν εγκρίνει τον έρωτά τους, ούτε και όταν η Αϊσέ ζητάει να βαπτιστεί χριστιανή. Θα καταφέρει άραγε στο τέλος ο έρωτας να στεφθεί νικητή σε αυτόν τον άνισο αγώνα συναισθήματος μάχης? Πάμε να παρακολουθήσουμε το παρακάτω στιγμιότυπο. Γεια σου, καπιτάνιο. Καλώς το Λάμπρο. Τι μαντάτα ώρα μου φέρνεις? Ακόμα τίποτα. Αργεί πολύ, μωρέ, η απάντηση για τα Καλάβρητα. Τα παλικάρια μου βαράθηκαν να στέκουν με σταυρωμένα τα χέρια. Υπομονή, καπιτάνιο. Ως πότε? Κοντεύουν 400 χρόνια που καρτεράμε. Καιρός να δουλέψει και το σπαθί. Δεν υπάρχει Ρωμιός που να μην συμφωνεί μαζί σου, καπιτάνιο. Όμως για να μην δίνουν την εντολή για τα Καλάβρητα, φαίνεται πως κάποιος σοβαρός λόγος θα υπάρχει. Η λογική μας προστάζει να περιμένουμε. Η ψυχή του Έλληνα, ωραία, δεν κρατάει ζυγαριά για να ζυγίζει τους λόγους που μας κρατάνε άπραγους στα βουνά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο την εντολή. Θα κάνουμε γιουρούσι και ο Θεός βοηθός. Συμπάθαμε, καπετάνιο, όμως αυτό θα ήταν τρέλα. Οι Τούρκοι στα Καλάβρητα είναι 30 φορές περισσότεροι από τα παλικάρια σου. Άκου να σου πω, ωραία, Λάμπρο. Μπορεί να σπούδαξες τη φραγκιά που πήγες και να μάθες πολλά. Όμως εγώ θα σου πω μια κουβέντα και μόνη και χώνεψέ τη καλά στο μυαλό σου. Η λευτεριά, μωρέ, δεν είναι πέσε πίτα να σε φάω, ούτε κερδίζεται με φρονιμάδα και λογική. Είναι κάστρο που το παίρνεις μόνο με το σπαθί σου. Ανάσταση υπάρχει όπου υπάρχουν μνήματα. Όλοι οι Έλληνες είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τη λευτεριά, καπετάνια. Όμως αυτό πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που η θυσία μας θα φέρει καρπούς. Αλλιώτικα ο θάνατός μας δεν θα ωφελεί σε τίποτα. Αν και πολύ νέος, μιλά σοφά. Ξέρω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι κάτω από έναν αρχηγό. Όμως εγώ και τα παλικάρια μου πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε γιουρούσι στα Καλάβρητα, να τα ταλευτερώσουμε όσοι κι αν είναι οι Τούρκοι εκεί. Το μαντάτο για το γιουρούσι δεν πρέπει να αργήσει άλλο. Βγήκαμε στο βουνό, ωραία, για να πολεμήσουμε και όχι για να σκουριάσουμε στο κορμί και στο μυαλό. Τούτα να τους πεις εκεί κάτω. Εντάξει, καπετάνιο, θα τους απώ. Φεύγω τώρα και ελπίζω την άλλη φορά που θα έρθω να σου φέρω ευχάριστα μαντάτα. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή. Πάμε στο καλό. Και δώσε χαιρετισμού στους γονιούς σου και σε όλους τους δικούς μας εκεί κάτω. Με τα χαράς, καπετάνιο. Η Μαντώμα Βρογένους είναι έτοιμη να προκαλέσει το θαυμασμό μας την Κυριακή 27 Μαρτίου στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Καμπάνης, Κώστας Καραγιάννης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης.
αισθηματική ταινία που μας ταξιδεύει στο 1971 με τους Τζένι Καρέζι, Πέτρο Φυσούν, Άλκη Γιανακά. Στη Βιέννη του 1820, η Μαντόβ Μαυρογένους συναντά μια ομάδα Ελλήνων φοιτητών και μιλάνε για την επανάσταση που πρόκειται να γίνει. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο θείος της τιμεί στη φιλική εταιρεία. Η Μαντό πουλά την πρίκα της και εξοπλίζει το δικό της καράβι και στρατό με σκοπό να βοηθήσει την επανάσταση. Γνωρίζει τον ιδρυτή της φιλικής εταιρείας Δημήτριο Υψηλάντη και δημιουργεί σχέση μαζί του, αλλά συναντά τις αντιρρήσεις των πολιτικών αρχηγών του αγώνα και κυρίως του Ιωάννη Κολέτη, που φοβάται μήπως οι δύο νέοι θελήσουν να γίνουν οι πρώτοι βασιλείς του νέου έθνους. Για να διαλύσει τη σχέση τους, χρησιμοποιεί την όμορφη ζωγράφο Νίκη Καλογερά, που μόλις ήρθε από το Παρίσι. Τελικά, το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατο ή μήπως όχι? Μια μικρή διαλεύκανση του ερωτήματος μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Σου ζήτησα να έρθεις για να σου πω κάτι σοβαρό. Νιώθεις τον εαυτό σου έτοιμο να μάθει και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό για την πατρίδα? Και το ρωτάς? Ο ξεσηκωμός είναι ζήτημα ημερών. Σε λίγο θα χτυπήσουμε την Τουρκιά. Αλήθεια? Η φιλική εταιρεία έχει ετοιμάσει τον αγώνα. Έχει συγκεντρώσει τα χρήματα που θα χρειαστούν. Να δώσω κι εγώ την πρίκα μου. Στο μεταξύ, ορκίζονται συνεχώς καινούργια μέλη. Πού μπορώ να πάω να ορκιστώ κι εγώ? Εδώ, τώρα αμέσως. Από μένα. Είσαι στη φιλική? Από καιρό. Δεν το είχα καταλάβει. Έτσι έπρεπε. Κι ούτε κανείς πρέπει να καταλάβει για σένα. Έλα, γονάτισε. Βάλε το χέρι σου στο Ευαγγέλιο και επαναλάμβανε ό,τι σου λέω. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Να αγωνιστώ για την ελευθερία της πατρίδος μου. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Ότι θα δώσω και τη ζωή μου ακόμα αν χρειαστεί για τον αγώνα. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας, έστω κι αν ήταν εχθροί μου. Θα αγαπώ και θα συντρέχω τα άλλα μέλη της εταιρείας, έστω κι αν ήταν εχθροί μου. Κι όσο πιο εχθροί μου ήταν, τόσο πιο πολύ θα τους αγαπώ. Κι όσο πιο εχθροί μου ήταν, τόσο πιο πολύ θα τους αγαπώ. Αυτή τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου στις 8 ακριβώς μετά μεσημβρίας, ακολουθεί το δεύτερο μέρος του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η εξέγερση της 25ης Μαρτίου 1821». Μια επιτυακή δημιουργία του Βασίλη Γεωργαντά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και ντοκουμέντα. Οι πρώτες του φεκές, η έναρξη του ένοπλου αγώνα και οι ήρωες. Μια συγκλονιστική επιτυακή ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Ας πάρουμε μια γεύση από τη συνέχεια του ντοκιμαντέρ και να σας υπενθυμίσουμε πως το πρώτο μέρος του θα προβληθεί το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 8 παρα 25 μετά μεσημβρίας. Ιστορικό ντοκιμαντέρ στο Hellenic TV. Η κήρυξη του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Η μυστική συνέλευση της Βουστίτσας ως απαρχή του αγώνα των Ελλήνων. Ένα επαιτειακό ντοκιμαντέρ του Βασίλη Γεωργαντά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αποκλειστικές συνεντεύξεις και ντοκουμέντα. Η σπίθα που άναψε στη συνέλευση της Βοστίτσας. Οι πρώτες του φεκές. Η ορκομοσία στην Αγία Λαύρα. Η έναρξη του ένοπλου αγώνα και οι ήρωες. Μια συγκλονιστική επαιτειακή ταινία που δεν πρέπει να χάσετε. Προβολή του πρώτου μέρους το Σάββατο 26 Μαρτίου στις 7.30 το βράδυ, ενώ το δεύτερο μέρος θα προβληθεί 28 Μαρτίου στις 8 το βράδυ. Στα χρόνια της σκλαβιάς, στη
στις πλάτες μιας γενιάς γεννήθηκε η ελπίδα. Στις 10 και 4 μετά μεσημβρίας, η δίκη των δικαστών θα πάρει θέση μπροστά στις οθόνες σας. Σενάριο σκηνοθεσία Πάνος Γλυκοφρίδης. Ιστορικό δράμα που μας μεταφέρει στο 1974 με τους Νίκο Κούρκουλο, Μάνο Κατράκη, Δημήτρη Μυράτ. Στο Ναύπλιο το 1930, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο βασικός πολέμιος του Αθανάσιος Πολυζωίδης διορίζεται πρόεδρος του εγκληματολογικού δικαστηρίου. Οι οπλαρχηγοί Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας συλλαμβάνονται με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Μετά την ακροαματική διαδικασία, η πλειοψηφία των δικαστών αποφασίζει το θάνατο των κατηγορουμένων. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Πολυζωίδης και ο δικαστής Γεώργιος Τερτσέτης αρνούνται να προσυπογράψουν τη θανατική απόφαση και έτσι βρίσκονται οι ίδιοι στο εδόλιο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση το βράδυ της Δευτέρας. Πώς ονομάζεσαι? Δημήτριος Πλαπούτας. Από πού κατάγεσαι? Από την Παλούπα της Γορτινίας. Πόσων ετών είσαι? 45. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Έχω το βαθμό του στρατηγού. Πώς ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από πού κατάγεσαι? Από το Λιμποβίτσι, της επαρχίας Καριτένης. Πόσων ετών είσαι? 64. Εγεννήθηκα στα 1770, Απριλίου 3. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Κρατώ στο χέρι τον ντουφέκι και πολεμώ 49 χρόνους υπερπατρίδος. Τον λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος της Επικρατείας. Κύριε δικαστέ, εάν το πάθος της ελευθερίας με οδήγησε εις αυτήν την έρημον χώραν που λέγεται Ελλάς, το ίδιον πάθος οδήγησε τις πράξεις μου ως Επιτρόπου της Επικρατείας εις αυτήν εδώ την δίκη. Μερικοί μου καταλογίζουν εμπάθειαν εις τας εκφράσεις και άλλα παρόμοια. Δυστυχώς αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να διαχωρίσουν το πάθος από την εμπάθειαν. Λυπούμε δι' αυτούς. Κύριοι δικαστέ, ο νόμος και ο ορθός λόγος υπαγορεύουν το αξίωμα. Ο λέγον αποδεικνύει, ο κατήγορος υπερασπίζεται την κατηγορία. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν κατά διαταγήν της υπερτάτης αρχής ένεκα συρροής πληροφοριών. Επικροτούμεν την πράξη της. Την ευρίσκομεν εντός της ανάγκης και του δικαίου. Υπήρξεν μέτρων σωτήριων. Διετάχθην να προβώεις ανακρίσεις. Ανακρίσεις διεξήγοντο εν μέσω εμποδίων. Πολλοί εγνώριζον πολλά εναντίον των κατηγορουμένων, αλλά ολίγοι δύναντο να μαρτυρήσουν, διότι τους εμπόδιζεν η φιλία προς τους κατηγορουμένους ή ο φόβος. Δεν υπήρξεν χρόνος δια επιτοπίους ανακρίσεις, δια να αποδειχθούν τα εγκλήματα. Την Τρίτη, 29 Μαρτίου, 25 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας, έρχεται η βιογραφική ταινία του 1959 «Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα», σε σενάριο Νέστορα Μάτσα και σκηνοθεσία Κώστα Ανδρίτσου. Πρωταγωνιστούν Ειρήνη Παπά, Κούλα Αγαγιώτου, Αντρέας Πάρκουλης. Πριν την επανάσταση του 1821 στις Πέτσες, η Λασκαρίνα ήταν παντρεμένη με τον Δημητρό Γιαννούζα, αλλά το μυαλό της ήταν πάντα στην επανάσταση. Μετά το θάνατο του Γιαννούζα παντρεύεται τον Μπούμπουλη και όταν γίνεται για δεύτερη φορά χείρα, ταξιδεύει στην Οδυσσό όπου επικοινωνεί με τα μέλη της φιλικής εταιρείας. Μια ισχυρή φυσιογνωμία που κερδίζει το θαυμασμό του θάρρους και της τόλμης. Ας πάρουμε μια γεύση από το στιγμιότυπο που ακολουθεί. Πολλοί καπετανέοι θα ζήλευαν την τέχνη σου, Λασκαρίνα. Και σένα τη λεβεντιά σου, καπετάν Γιάννουζα. Πέρασα από τα αγριοβράχη, μα δεν ήσουν εκεί. Αύριο το πρωί θα πάω για πεταλίδες. Θα έρθω για να σε καμαρώσω. Εδώ είμαι, καπετάνια. Σε τούτο το πλεούμενο, εσύ είσαι τώρα, καπετάνια. Δεν είμαι ακόμα, μα θα γίνω. Και σε μεγάλη σκούνα να αρμενίζω τα πέλαγα. Τα πέλαγα είναι κουρσάρι. Και ποιος σου λογαριάζει, θα τους χτυπάω και θα τους παίρνω τα άρματα. Τα άρματα, τι να τα κάνεις. Ο πόθος του ξεσηκωμού φουντώνει, πατέρα. Και πάρτε το χαμπάρι, και εσύ και η μάνα μου. Σώπα για το Θεό, μη σ' ακούσει κανένας Τούρκος. Αυτές είναι δουλειές για τους άντρες. Αυτές είναι δουλειές για όποιον δεν θέλει να πεθάνει σκλάβος. Ο καθένας κάνει εκείνο που πιστεύει μέσα του. Γεια και χαρά σου, καπετάνιο. Γεια και χαρά σε σένα, Γιάννουζα. Τι χαμπάρια. Έδωσα τη σκούνα στον Ταρσανάκη για να μην ξεχνά τα χούγια της θάλασσας. Χειρνοβολάω με τη βάρκα. Ακούστηκε πως στο στερνό σου ταξίδι σε χτύπησε κουτσάρι Μπαρμπερίνη. Ναι, ανοιχτά από τα Αλγέρι. Μου σκότωσαν το μούτσο μαένια σου και πήρα το αίμα πίσω.
Τους φουντάρισα μαζί με τον πρίκι τους. Να χαίρεσαι τη λεβεντιά σου, Γιάννουτσα. Και εσύ να χαίρεσαι τη φαμίλια σου, καπετάνιο. Έχει γεια. Αλλάζουμε κλίμα και συνεχίζουμε στην κωμωδία του 1970 Βαβυλωνία. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Δυζικυρίκης. Πρωταγωνιστούν Αθηνόδωρος Προύσαλης, Γιάννης Κοντούλης, Δημήτρης Ιωακιμίδης. Στον Αύγουστο το 1827, την περίοδο της σύστασης της πρώτης κυβέρνησης του ελληνικού κράτους, ένας Χιώτης, ένας Μωραΐτης, ένας Κύπριος, ένας Αθηναίος, ένας Αρβανίτης και ένας Ανατολίτης θα βρεθούν στο Χάνι του Μπαστιά. Εκεί έρχεται η τραγουδίστρια της όπερας Ροζίνα μαζί με τη συνοδεία της. Αστείες περιπέτειες και ευτράπελα που θα σας κάνουν να γελάσετε απολαυστικά το βράδυ της Τρίτης, όπως ακριβώς δείχνει το παρακάτω απόσπασμα. Ατζουλής Ατζουλάτος! Παρόν, αφέντη! Να λείπει το αφέντης! Διονύσης Κογιάνος! Παρόν, κύριε! Γεράσιμος Κεφαλάτος! Πρεζέντε! Ζαβατίνος Μαντολάτος! Πρεζέντε! Νιόνιος Φάντες! Νιόνιος Φάντες που είναι από διάλος μέσα σου! Εγώ είμαι! Forse, soldati! Ai! 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 Di σήμερα ημέρα Σαββάτου έχουμε όπως πάντα παζάρι στην πιάτσα που είναι κοντά στη λοκάνα του Μεσεμπαστία. Dunque, όλοι μου οι πιστεμένοι στρατιώτες να φυλάνε το όρδινο από τη Μασκαλτσόνη και τις καταργαράοι που έρχονται από τα γύρω χωριά. Ο Χάχας αποτελεί την πρώτη ταινία της Τετάρτης 30 Μαρτίου, η οποία θα ζωντανέψει το χιούμορ του 1989, 5 μόλις λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πέτρος Γεωργιόπουλος, σκηνοθεσία Απόστολος Στεγόπουλος. Κωμωδία με τους Παναγιώτη Σουπιάδη, Ηρώ Μουκίου, Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Ο Πάνος είναι ένας καλόκαρδος νέος που έχει όμως το ελάττωμα να γελάει ακόμα και με τα πιο σοβαρά πράγματα. Έτσι, έχει μόνιμο πρόβλημα εργασίας γιατί τον διώχνουν από παντού, λόγω του ελαττώματός του. Και κάποτε γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα. Γνωρίζει την Αλίκη που είναι ερωτευμένη με τον Μάκη, χαρτοπαίκτη και επαγγελματία εραστή. Η Αλίκη έχει έναν αδελφό, το Φέδωνα, που συμπαθεί τον Πάνο. Ο Μάκης ρίχνει τα δίχτυα του και στην αδελφή του Κλειό και κάποτε όμως συναντιούνται όλοι μαζί. Ένα μπέρδεμα που εκτός από τον πρωταγωνιστή δεν θα επιτρέψει ούτε σε εσάς να σταματήσετε να γελάτε λεπτό. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη γεύση από αυτήν την κωμωδία μας. Μαν, πάει τα ανθρωπάκι! Χτυπήσατε, κύριε! Όχι, όχι, για, για, δεν θα μ' χτύπησε το αυτοκίνητο. Θέλετε να σας πάω πουθενά, μην αστειεύεστε, κύριε. Πού να με πάτε, καλέ, μια χαρά είμαι, καλέ. Σε κάποιο νοσοκομείο. Νοσοκομείο, καλά. Τι λέει, καλέ. Μα πώς μπορείτε να γελάτε σε τέτοια κατάσταση που βρίσκεστε, πάμε να σας πάω σε ένα εφημερίδιο. Μια χαρά είμαι, καλέ. Καλέ, καλέ, καλέ. Πονηρός ο μάγκας, έτσι. Και πού το κατάλαβες εσύ ότι είναι πονηρός, ρε. Βρε, άκου με εμένα που σου λέω, ξέρω εγώ. Μεγάλο καμάκι, είδε την κόμενα και έπεσε πάνω της. Τι λέει, ρε φίλε, να πούμε, γι' αυτό χτύπησε μεγάλο καμάκι. Έλα, ρε, που χτύπησε, δεν τον είδες ότι γέλαγε, ρε. Άσε μας τώρα, μόνο καλύτερα. Πολύ έξυπνο κόλπο. Θα το κάνω κι εγώ δικαίωμα. Δεν θα περάσει κανένα μανούλι πολυτελείας. Θα την πέσω κι εγώ δικαίωμα. Πολύ έξυπνο κόλπο. Αμάν, τούλιωσε τ' ανθρωπάκι σκρόφα. Πω, πω.
Μείνετε συντονισμένοι, καθώς στις 10 και 20 μετά μεσημβρίας η διάθεση θα παραμείνει σε εντυπωσιακά ύψη με την ταινία του 1962 «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ». Σενάριο Διονύσης Μήλας, σκηνοθεσία Ροβύρος Μανθούλης. Κωμωδία με τους Θανάση Βέγκο, Βασίλη Διαμαντόπουλο, Βασίλη Ανδριόπουλο και Μίρκα Καλαντζοπούλου. Δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Ανέστης και ο Παναγής, προσπαθούν να επιζήσουν στα χρόνια της κατοχής. Η μοίρα τους χωρίζει για κάποιο διάστημα και ύστερα από πολλά χρόνια τους ξαναενώνει. Όταν συναντηθούν οι δύο φίλοι, θα ξεδιπλώσουν ιστορίες της ζωής τους, καθώς έχουν πολλά να πούν μετά από τόσα χρόνια. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ταινία που τονίζει πως οι στιγμές και οι εμπειρίες ενώνουν τους ανθρώπους σε έναν δεσμό που ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να λύσει. Ο Γρηγόρης. Μας έκλωψε το αίμα, ρε Γρηγόρη. Καλά, γιατί δεν πήλατε? Για να μην μας ακούσει κανείς. Σκεφτήκατε? Πού είστε τη ώρα από εδώ, κάτσε. Κάνα καρτσάκι. Όχι, ευχαριστώ. Αύριο έχει τα γενέθλιά του, Παναγή. Α, ναι. Ναι. Χρόνια πολλά, Παναγή. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Πάρετε. Γεια. Γεια. Γεια σου. Πάρε τη γαλάκι. Όχι, ευχαριστώ. Πάρε, μαζί. Ευχαριστώ. Να, πάρε. Πάρε, μαζί. Σταφιδούλες. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι νέα, παιδιά. Λοιπόν, τι νέα. Λοιπόν, Παρασκευή, είμαστε για να είμαστε. Σύμφωνοι, ε. Δηλαδή, Γρηγόρη. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Δηλαδή. Παρασκευή, παιδιά, θα βγούμε στους δρόμους. Πού θα βγούμε? Στους δρόμους. Θα γίνει η μαχητικότερη εκδήλωση της κατοχής. Ξέρουμε τις συνέπειες. Θα χτυπήσουνε στο ψαχνό αυτοί. Αλλά εμείς θα τους αντιμετωπίσουμε με σύνεση και πείσμα. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται με εκείνες της τελευταίας ημέρας του μήνα, 5η 31 Μαρτίου. Ο Φακίρης αποτελεί την πρώτη και θα είναι διαθέσιμη στις 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Επιτροπάκης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κωμωδία του 1989 με τους Κώστα Τσάκωνα, Σπύρο Ιωάννου, Γιώργο Τζόρτζη και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Κίμων είναι ένας δικηγόρος που αναλαμβάνει μικρές υποθέσεις και σχεδόν πάντα τα θαλασσώνει. Κάποια στιγμή γνωρίζει μια κοπέλα, η οποία είναι εμπλεγμένη και καταζητείται για υπεξαίρεση 46 εκατομμυρίων από την εταιρεία που εργαζόταν. Πεπισμένος για την αθωότητά της, αποφασίζει να τη βοηθήσει. Όμως ο καλύτερος του φίλος είναι νομικός σύμβουλος του αφεντικού της. Τελικά η εμπιστοσύνη θα την δικαιώσει? Ας πάρουμε μια ιδέα από το παρακάτω απόσπασμα. Ασπριτζής παρόν. Δεν φωνάξαμε, Ασπριτζή. Δεν ήρθα για άσπρισμα. Τότε γιατί ήρθες, Χριστιανέ μου, για Περμανάν. Περμανάν. Σε φαλάκρα. Έχεις δει κατσαρή φαλάκρα. Για την ντούλα είχα. Τι συμβαίνει, Κώστα? Σου πω. Μισό λεπτό, κύριε Μέρη μου. Σ' ακούω. Δουλειά. Ασπριτζής. Όχι, μάνα μου. Τα πήρα από ένα φίλο για να κάνω ένα μεροκάματο. Αφού εσύ δεν ξέρεις να σπρίζεις. Το μεροκάματο να βγει. Και εδώ τώρα τι θέλεις, να σου συστήσω καμιά πελάτησα? Όχι, για άλλο ήρθα. Η θεία μου που λέμε. Τι, τη χάνουμε? Ω, τη βρίσκουμε. Τι λέω τώρα εγώ. Μου βρήκε δουλειά. Σούπα! Καλά, πετώ από τη χαρά μου, ε. Και ήθελα η πρώτη που θα το μάθει να είσαι εσύ. Πάρα πολύ χαίρομαι, επιτέλους! Εγώ να δεις. Και δεν μου λες, Κώστα μου, τι δουλειά είναι αυτή? Δεν ξέρω ακόμα, τώρα θα πάω να δω κι εγώ. Έτσι με τη βούρτσα? Όχι, θα βάλω τα καλά μου. Να ευχαριστήσεις και από μένα τη θεία σου, έτσι? Μάλλον την ξαδέρφη μου πρέπει να ευχαριστήσω. Αυτή πάτησε πόδι που λένε. Πώς θα την ευχαριστήσεις? Θα της πω, πάρω πασά μου, την πατανό βουρτσά μου. Η τελευταία ταινία της Πέμπτης αλλά και ολόκληρου του μήνα με τίτλο «Έλα στο θείο» έρχεται στην παρέα σας 1/4 πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος.
κωμωδία που έκανε πρεμιέρα το 1950 με τους Σταυρούλα Γιούλη, Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο και άλλους. Λίγο μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ένας εύπορος μπακάλης προσπαθεί να παντρέψει τον ανεπρόκοπο ανιψιό του με ένα κορίτσι από σπίτι. Θα τα καταφέρει ή θα μείνει στην προσπάθεια? Πάμε να γελάσουμε για λίγο με αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία που δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο ευχάριστο τρόπο την αυλαία της εβδομάδας. Μάλιστα. Του λόγου σου είσαι. Εγώ φίλε. Πού και εσύ έτσι. Γιατί. Δεν ήξερα να θα μας βοηθήσεις. Μας πλάχουν στη δουλειά. Δεν μπορούσα, θεία. Γιατί. Γιατί. Γιατί έψαχνα. Έψαχνες. Αλλά τι έψαχνα. Για δουλειά. Για δουλειά, θεία μου. Αλλά δεν βαριέσαι. Όλες τις πόρτες κλειστές τις βρήκα. Και τις έξι. Ποιες έξι. Τις πόρτες. Στο τέλος κατάλαβα πως το έχασα το παιχνίδι και σταμάτησα. Άσε που την πλήρωσα και ένα εικοσάρι. Κοσάρι, τι κοσάρι. Ε, για ναύλα. Άιτε να χαθείς. Δηλαδή πάλι για λεφτά ήρθες. Αν δεν έχεις του κουρέκο μυαλό, Αντώνη, παιδί μου, κρίμα. Εμείς θα ξεκινήσαμε από το χωριό με τον Μακαρίτη, τον πατέρα σου, δυο ορφανά αδέρφια ξεκινήσαμε. Με τρύπια παπούτσα. Και δεν κάνανε νερά. Όχι, δεν κάνανε. Ε, συγγνώμη. Γιατί είχαμε μυαλό, δουλέψαμε, ανοίξαμε μαγαζί, νοικοκυρευτήκαμε. Και έτσι έγινα αυτός που βλέπεις σήμερα. Εσύ. Μάλιστα. Εγώ. Συγγνώμη. Εγώ, ο Χαρίλαος ο Τούκουρας. Και αν έμεινα νύπαντος, για χάρη σου έμεινα. Για να αφήσω το μαγαζί του Κουρέικο. Στο αδερφού μου το παιδί. Εγώ, Αντώνη, μια μέρα θα τα κλείσω τα μάτια μου. Εσύ θα κλείσεις μάτια. Ναι. Εσύ κατά πως πας θα μας τάψεις όλους εδώ μέσα. Όχι, Αντώνη. Βάζεις στοίχημα. Πάρτοτε. Ας τα λόγια. Άλλοι μωρέ κάνουνε καν και καν να βρουν μαγαζί στρωμένο και εσύ που το έχεις έτοιμο γυρίζεις και κοπροσκυράς όλη μέρα. Να το ξέρεις, Αντώνη. Θα σε αποκληρώσω. Χτύπα ξύλο. Μη λες τέτοια λόγια. Το λέω. Το λέω. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η αστυνομική κωμωδία του 1989 «Ο Προτάρης Μπάτσος και η Τροτέζα». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες «Παρικιακή» και «Ελευθερία» καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!